Και εγώ θα έλεγα και προς την κυβέρνηση, για να μην πείτε ότι το εκπέμπω σήματα μόνο και μηνύματα προς την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Είναι η ώρα, μετά από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε και γίναμε σοφότεροι όλοι, όλοι, συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι κατά καιρούς, να βρούμε έναν κοινό τόπο ώστε να ενισχύσουμε το κλίμα το επενδυτικό. Και εδώ μπορεί να συμβάλει. Γιατί και παράλληλα η κυβέρνηση, γίναμε και φτωχότεροι. Και η κυβέρνηση, έτσι, ακούστε, από σοφότεροι γίναμε ακούστε, και φτωχότεροι. Ακούστε. Και η κυβέρνηση, είσαι καλός ομοιοκαταληξίες. Λοιπόν. Γίναμε σοφότεροι αλλά και φτωχότεροι από τους φόρους. Λοιπόν, τόσα μέτρα ψηφίσατε. Ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση πρέπει να μπουν σε μια περίοδο του μέτρου και της καταλλαγής, για να μπορέσουμε ο καθένας από τη μεριά του να βοηθήσουμε την πατρίδα στο να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Αύριο θα έρθει η ώρα ενδεχομένως και της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης. Αυτά μέσα στη δημοκρατία είναι εναλλασσόμενες καταστάσεις. Το ζήτημα είναι να βγει η χώρα από αυτή την περιπέτεια. Λοιπόν, και εδώ μπορεί με έναν τρόπο να βοηθήσει και η αντιπολίτευση. Mm. Και δεν έχει να χάσει. Εγώ τώρα μιλώ, δεν αυτό μιλώ είναι να προσκλητήριο ανοιχτό προς την αντιπολίτευση. Γιατί δεν το έχουμε ακούσει το κάνει άλλο. Δεν είναι κακό. Όχι, είναι η είδηση αυτό που μας εγώ λέτε. Και αυτό προς λέω. Την κυβέρνηση το λέω και προς την αντιπολίτευση. Mm. Πρέπει όλοι να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να βρούμε ένα μόντους βιβέντι σε ό,τι αφορά το κλίμα το επενδυτικό για τη χώρα. Αυτό λέω εγώ. Τώρα που έτσι. Α, μάλιστα. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Κουρουπλής πάντως ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Υπουργέ. Και τα προηγούμενα χρόνια σας καλούσα να είστε μαζί με την κυβέρνηση και δεν ήσασταν. Ένα όχι σε όλα ακούγαμε. Είπα ότι έτσι τώρα ακούγαμε. Γινόμαστε όλοι σοφότεροι. Η ζωή εξελίσσεται. Τώρα που είστε κυβέρνηση, εσείς πρέπει να γίνει σοφότεροι. Αντιπολίτευση, όταν ήταν άλλοι στην κυβέρνηση, δεν ήσασταν. Α γκρεμίσουμε οτιδήποτε υπάρχει και να είμαστε μία ή άλλοι όλοι. Καλά, τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε να είναι μαζί η αντιπολίτευση. Εγώ λέω τώρα τι γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ λέω λοιπόν ότι τώρα μπορούμε να βρούμε ένα μέτρο καταλλαγής στα για ζητήματα να που έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις. Σωστά. Τις επενδύσεις. Η κυβέρνηση να συνεχίσει όσο έχει.